Χαίρετε. Άλλο ένα food project ξεκινά με μία μοναδική καλεσμένη, ένα πολυεργαλείο, θα καταλάβετε τι εννοώ σε λίγο. Ξεκινάμε λοιπόν σήμερα την εκπομπή μας με την θεματική ενότητα του Be My Guest και καλεσμένη την Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου. Γεια σου Κωνσταντίνα. Γεια σου Χρήστο. Τι κάνεις? Καλά είμαι, μια χαρά. Καλώς ήρθες στο Food Project, στο καινούργιο Food Project. Έχουμε ξεκινήσει πολύ δυναμικά με ένα νέο σκηνικό. Σου αρέσει φαντάζομαι. Πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ, η κουζίνα σου είναι απίστευτη φέτος. Είναι πολύ όμορφη, πολύ φρέσκια. Ξανά εδώ στην παρέα μας, εδώ στην οικογένεια της τηλεόρασης Κρέτα. Μετά από 2 χρόνια περίπου. Περίπου 2 έτη, ναι. Ωραία. Κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Τηλεόραση, ραδιόφωνο, δημοσιογραφείς. Οπότε λοιπόν σου αρέσει αυτό που κάνεις, το αγαπάς, το κάνεις πολλά χρόνια. Θα μας πεις λιγάκι τι μας ετοιμάζεις φέτος. Το αγαπάω πάρα πολύ, όπως είπες, αυτό που κάνω. Εξάλλου γι' αυτό και το υπηρετώ και τόσα χρόνια. Από πολύ μικρή ηλικία και μετά τις σπουδές δημοσιογραφίας, ο πρώτος μου σταθμός ήταν τηλεόραση Κρέτα, όπου φέτος επιστρέφουμε και πολύ δυναμικά, πρέπει να πω, στους τηλεθεατές. Θα κάνουμε κάτι γνώριμο, αλλά πιο ανανεωμένο. Γιατί ο κόσμος είχε καπίσει για περίπου 7 χρόνια την εκπομπή Just Married. Οπότε και φέτος ο στόχος μας θα είναι να δώσουμε προτάσεις μέσα από κορυφαίες επιχειρήσεις του τόπου μας για τους μελλοντικούς γαμπρούς και νύφες, για τη διακόσμηση του σπιτιού τους, από τη δημιουργία και την κατασκευή ενός σπιτιού μέχρι την πλήρη ανανέωση και ανακαίνισή του, με πολλές όμορφες προτάσεις γύρω από το γάμο, τη βάπτιση, το σπίτι, αλλά όχι μόνο, και με πολύ μόδα και με πολύ ομορφιά. Η εκπομπή θα λέγεται Yes I Do. Και μέσα στο Νοέμβριο θα είμαστε στον αέρα, βέβαια. Yes, I do, λοιπόν. Yes, I do. Μάλιστα. Είσαι έτοιμη να παντρευτείς? Έτσι και... λέω. Με το Yes, I do από εκεί, ας πούμε, εμπνεύστηκες. Ναι, μπορεί. Ίσως και να ήρθε ξανά η εκπομπή στο κατάλληλο σημείο. Μάλιστα. Και είσαι και πρώτος που το λέω. Πάρα πολύ. Πήρες την αποκλειστικότητα. Πήραμε την αποκλειστικότητα. Yes, I do, λοιπόν. Μάλιστα. Οπότε έχουμε μία πολύ ανανεωμένη εκπομπή, ένα αντικείμενο το οποίο αγαπάς και το κάνεις πάρα πολλά χρόνια. Σε εμπιστεύεται ο κόσμος και οι επιχειρήσεις. Οπότε θα σε δούμε περίπου πότε, κάπου στα μέσα του Νοέμβρη. Περίπου, ναι, στα μέσα του Νοέμβρη. Πάρα πολύ ωραία. Υπέροχα. Και έδεις λοιπόν να μας μαγειρέψεις κι εσύ. Σήμερα θα μαγειρέψω. Αν και κανονικά εσύ έπρεπε να μου μαγειρέψεις, γιατί είμαι φαν της κουζίνας σου, δηλώνω φαν. Αλλά θα το κάνω και αυτό για σένα. Ωραία. Τι άλλο να κάνουμε? Ωραία. Να μαγειρέψουμε λοιπόν. Και εμείς αγαπάμε, Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου. Και όταν σε πήρα το τέλος και σου λέω, θα έρθει να μας μαγειρέψεις. Μου λες, ξέρω. Θα σου κάνω κάτι το οποίο είναι και καλά. Ας πούμε, οι σπεσιαλιτές σου το κάνεις πάντα σε φίλους. Ναι, είναι αγαπημένο πιάτο. Και ανθρώπους που αγαπάς. Οπότε, για εξήγησέ μας, είναι απλό, αλλά έχεις μέσα μπερδέψει υλικά που είναι πολύ, βγαίνει ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα, φαντάζομαι δηλαδή. Οπότε θα μας κάνεις κοτοπουλάκι. Λοιπόν, κοτόπουλο το οποίο το λατρεύω. Είμαι φαν όσον αφορά το κοτόπουλο. Θα κάνουμε κάτι απλό και σχετικά γρήγορο. Δεν είναι ούτε πολύ δύσκολο, αλλά ούτε και θέλει πολύ χρόνο. Λοιπόν, αυτό που χρειαζόμαστε είναι κοτόπουλο φιλέτο. Πολύ ωραία. Κομμένο σε λωρίδες. Να ξεκινήσω ακόμα. Να ξεκινήσει, σιγά σιγά. Να ξεκινήσω, λοιπόν, μιλώντα. Λοιπόν, κομμένο σε λωρίδες, περίπου 1 εκατοστό υπολογίζουμε. Ωραία. Το κοτόπουλό μας. Το οποίο μπορούμε να προμηθευτούμε είτε από το σούπερ μάρκετ της γειτονιάς μας είτε από τον κρεοπόλη μας. Προσέχουμε έτσι λίγο να είναι λίγο πλάγια κομμένο και λεπτές λωρίδες για να ψηθεί και πιο γρήγορα. Ωραία. Ξέρεις, και εγώ σκέφτομαι και τις γυναίκες δεν έχουν χρόνο και είναι εργαζόμενες και θέλουν κάτι. Εξοικειωμένη ο Παδοπούλου με το μαχαιράκι και με το κοτοπουλάκι. Το προσπαθώ. Μαγειρεύεις συχνά? Η αλήθεια είναι ότι λόγω δουλειάς, λόγω εργασίας δεν μαγειρεύω συχνά, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ η μαγειρική. Και ειδικά τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι ξεδίνω εκεί και δημιουργώ. Σε χαλαρώνει κιόλας, ε? Με χαλαρώνει πολύ, ναι. Αυτό ισχύει. Απλά είναι αναλόγως περιόδους. Σε περιόδους έντασης, όπως είναι αυτή η περίοδος, συνήθως δεν έχω χρόνο. Όταν έχω χρόνο όμως, με ευχαριστεί. Λοιπόν, κόβουμε το κοτόπουλό μας σε λεπτές λωρίδες. Ωραία. Θα το βάλουμε παράλληλα να σοτάρεται σιγά σιγά μέχρι να κόψει τα λαχανικά σου. Βεβαίως. Υπέροχα. Βάζουμε λίγο λάδι στο τηγάνι, αυτό εξαρτάται το πόσο θέλει ο καθένας. Ωραία. Εγώ συνήθως βάζω λίγο. Ωραία. Ξέρεις και γιατί τις θερμίδες είναι λίγο πιο στεγνό. Πολύ να θέλει πιο πολύ. Υπέροχα. Λοιπόν, βάζουμε και περίπου 1 κουταριά της σούπας βούτυρο. Στο βουτυράκι. Για να ενισχύσουμε τη γεύση. Ναι. Πολύ ωραία. Και βάζουμε το κοτοπουλάκι, θα περιμένουμε λίγο να κάψουμε το λάδι. Να λατήσουμε, να περώσουμε το... Ωραία.
Τα έχουμε εδώ έτοιμα. Το χρώμα, ευχαριστώ. Και εδώ οι ποσότητες εξαρτάται. Ναι. Κατά πόσο ναι. Πικάνικο το θέλει κάποιος, παραπάνω που πέρα. Εγώ παραδείγματος χάρη ναι, δεν θέλω τα τόσο πικάνικα, αυτό εξαρτάται. Λοιπόν, παίρνουμε πολύχρωμες πιπεριές. Και πιπεριές φλωρίνης. Τις κόβουμε επίσης. Κοντά στο ίδιο σχήμα και στο ίδιο μέγεθος. Ναι, κοντά στο ίδιο σχήμα. Ναι, εξαρτάται και μια το... Μια χαρά το πας εκεί, πολύ ωραία. Πόσο θέλουμε το ψήσιμό μας. Εξαιρετικά. Θα σε βοηθήσω εγώ βάζοντας το κουτουλάκι μέσα. Ωραία. Θα χαμηλώσουμε το μάτι μας εδώ. Εντάξει, το σχήμα και στη πιπεριά εξαρτάται από το τι θέλουμε και πόσο γρήγορο ψήσιμο θέλουμε να έχει. Αν θα είναι πιο λεπτές κομμένες ή... Εξαιρετικά. Ωραία. Θα τις έχω κάνει λίγο λεπτές. Και την πράσινη την πιπερίτσα. Θα βάλεις και μανιταράκι βλέπω, έτσι. Ναι, θα βάλουμε και μανιτάρια μέσα. Επίσης ένα θα βάλουμε και κρεμμύδι. Όπου το μανιτάρι... Αρέσει γενικότερα. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το μανιτάρι. Αγαπημένη η πρώτη ύλη. Στο συγκεκριμένο βέβαια φαγητό καλύτερα να βάλουμε φρέσκα λευκά μανιτάρια. Βέβαια. Από ό,τι του κουτιού. Γενικά προτιμούμε τα φρέσκα προϊόντα. Θα κόψουμε το κρεμμυδάκι μας. Ωραία. Το οποίο... Κλαίει, με πιάνουν τα δάκρυα, δεν μπορώ. Συγκινείται η κοσάτινα μας. Και η αλήθεια είναι ότι δεν χρησιμοποιώ και πολύ κρεμμύδι. Απλά τώρα για τους τηλεθεατές μας, το σωστό κρεμμυδάκι. Είναι να βάλουμε κρεμμύδι. Ναι, δεν χρησιμοποιώ πολύ στα φαγητά. Και το τρώω μόνο ψημένο, πρέπει να σου πω. Κάσε λίγο σαν την μεγάλη, συγγνώμη. Όταν θα πας χωριάτικη σαλάτα. Ποτέ, ποτέ. Χωρίς κρεμμύδι, ναι. Έχω από μικρή, έχω κόλλημα. Συναχώρησα, δεν πειράζει. Ναι. Όπως δεν τρώω και τα αρνί, παρόλο που ζούμε στην Κρήτη. Εδώ στα αρνί. Όχι. Σε τι εκπομπή είπα. Πρωτοτυπίε σήμερα εδώ, στο Food Project. Δεν τρώω τα αρνί, ναι. Λοιπόν, μπορούμε να προσθέσουμε λοιπόν και το κρεμμυδάκι μας. Προσθέτουμε το κρεμμύδι μας. Πολύ ωραία. Να σου ευχαριστούμε μαζί με το σκουλάκι. Εξαιρετικά. Και τις πιπερίτσες σιγά σιγά. Λίγες τώρα, για να δείξουμε. Πάρα πολύ ωραία. Και θα βάλεις και το μανιταράκι. Και το μανιταράκι, ναι. Θα έχουμε κόψει και τα μανιτάρια τις λεπτές φλωρίδες. Πέροχα. Λίγο ακόμα. Ναι, βάλα ακόμα λιγάκι. Το μανιτάρι πάντα είναι πρόσδεκτο στα πλάτανα. Εξαιρετικά. Και το αφήνουμε να σκοριστεί. Θέλουμε και το κοτόπουλο να πάρει έτσι να ρωτήσει, να πάρει ένα ωραίο χρώμα. Πολύ ωραία. Όχι να ξεροψηθεί, να γίνει για να μας βγει σκληρό μετά. Να σοταριστεί μαζί με τα λαχανικά. Και μόλις είμαστε έτοιμοι θα σβήσουμε με κρασάκι. Θα του πήγαινε λίγο κάποιο φρέσκο μυρωδικό. Θα του πήγαινε ίσως και θυμάρι. Θυμάρι, ίσως. Λεμονοθύμαρο ίσως. Εξαιρετικά. Λίγα κρονάρακια το μαδάμε έτσι εδώ μέσα. Για να δώσει και αυτή τη μυρωδιά του. Έτσι. Πολύ ωραία. Και νομίζω ότι να σβήσουμε. Σιγά σιγά να είμαστε καλώς, έτοιμοι για τα σβήσιμο. Τα λαχανικά τα θέλουμε. Ναι, τα λαχανικά είναι ωραία να τρώγονται και λίγο ομά. Ναι, βεβαίως δεν είναι ανάγκη να καούν ή να ξεροψηθούν. Ορίστε. Λοιπόν.
Χαμηλώνουμε βέβαια πρώτα λίγο τη φωτιά για να σβήσουμε με λευκό κρασί. Πολύ ωραία. Συνήθως μισό ποτηράκι λευκό κρασί είναι μια χαρά. Τέλεια. Και να προσθέσουμε τώρα, να κάνουμε τη μουστάρδα, την σάλτσα μας. Λοιπόν, θα προσθέσουμε περίπου 100 γραμμάρια κρέμα γάλακτος. Εξαρτάται και τη μερίδα, εμείς τώρα φτιάχνουμε ατομική. Mm-hmm. Στην ατομική θέλει ίσως και λιγότερο, για να κάνουμε έτσι μια ωραία σάλτσα. Και προσθέτουμε και μουστάρδα, την οποία την λατρεύω. Και οι ποσότητες πάλι εξαρτάται από το ότι θέλει κάποιος. Κάποιος μπορεί να θέλει πιο πολύ μουστάρδα, δηλαδή να προσθέσει περισσότερο. Εμείς συνήθως μια κουταλιά της σούπας μουστάρδα είναι αρκετή, νομίζω. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Ανακατεύουμε πάλι. Να γίνει και η σάλτσα μας. Ωραία. Βάζουμε πολύχρωμες πιπεριές για να πάρει και χρώμα. Το χρώμα και πάντα σε ένα πιάτο, πώς το βλέπουμε στην αρχή, είναι πολύ σημαντικό να μας έλξει να το πάμε και φυσικά η γεύση. Βέβαια, έχει να κάνει και το οπτικό πάρα πολύ. Εννοείται. Νομίζω ότι σε πολύ λίγο θα είμαστε έτοιμοι για να σερβίρουμε. Δεν θέλει πολύ για να μείνει και η σάλτσα, μην την αυροφήσει. Πολύ ωραία. Πάμε. Μουστάρδα δίνει πολύ ωραίο πράγμα. Και έχει δώσει πολύ και το λεμονοθήμαρο που βάλαμε. Ναι, ήθελε, το ήθελε αυτό το κάτι. Να δούμε τώρα εδώ τι έχουμε. Ωραία. Είμαστε έτοιμοι, Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, για να σερβίρουμε. Προφανώς. Προφανώς. Για να δούμε ένα πιάτο. Να σερβίρω, να σε βοηθήσω εγώ στο σερβίρισμα. Θέλεις. Ναι. Be my guest. Oh. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν. Θα βάλουμε εδώ. Έχουν μαλακώσει τόσο όσο τα λαχανικά μας. Ναι, δεν είναι ανάγκη να ξεροψηθούν, όπως είπες και εσύ πριν. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Λατρεύω τις πιπεριές, πρέπει να σου πω, και μας δίνουν και πολύ καλά συστατικά. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να τα ψήσουμε πάρα πολύ. Mm-hmm. Είναι προϊόντα που τρώγονται και ομά. Και θα βάλουμε και λίγο κοτοπουλάκι ακόμα. Είναι εξαιρετικά. Μια πιπερίτσα ακόμα. Ωραία. Σχετικά εύκολο, γρήγορο. Σχετικά και πολύ εύκολο. Νόστιμο. Περιμένω βέβαια να μου πεις εσύ που είσαι ειδικός. Νομίζω ότι είναι. Για τη γεύση. Είναι πολύ νόστιμο. Να καθαρίσουμε το πιατάκι μας λίγο. Βάλουμε και λίγο δεντρολίβανο φρέσκο. Για στολισμό. Εδώ. Πολύ ωραία. Και θα βάλουμε και λίγο από τη σαλτσούλα. Εδώ είμαστε. Να δοκιμάσουμε. Να δοκιμάσουμε. Για πάμε. Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου. Ναι. Είμαι έτοιμος να δοκιμάσω. Έχω αγωνία, η αλήθεια είναι. Έλα τώρα. Να δω τι θα πεις. Σιγά μην έχεις αγωνία. Για να δούμε. Την αλήθεια. Είναι πολύ νόστιμο. Αλήθεια είναι νόστιμο. Εγώ δεν λέω ψέματα, να ξέρεις. Mm-hmm. Είναι πολύ νόστιμο. Εγώ βέβαια απλά θα έβαζα λίγο παραπάνω αλάτι. Ναι, δεν έβαλα πολύ αλάτι. Είναι πάρα πολύ ωραίο όμως. Αλλά. Δεν βάζω πολύ αλάτι εγώ. Είναι κάποιοι που δεν θέλουν πολύ αλάτι. Όχι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Yes, I do, Παπαδόπουλο. Δεν θα μου βάλει τις φωνές μαμά μου, yes, γιατί έτσι είπα θα βγω στο Λάπα καλεσμένη και μου έλεγε κανόνες να τα κάνεις αλάτι. Ορίστε. Mm-hmm. Σου δοκίμασε. Να δεις τι έχει. Εγώ το γνωρίζω, το κάνω συχνά. Ωραίο. Νόστιμο. Καλό είναι.
Καλό και γίνω. Καλό είναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και πολύ γρήγορο και πολύ εύκολο. Και θα ήθελα να σε ευχαριστώ για εγώ μια φορά. Να σου ευχηθώ καλή τηλεοπτική σεζόν και στις εκπομπές σου και στο ραδιόφωνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σου κάνουμε και το δωράκι μας. Ω, ευχαριστώ. Όταν θα μαγειρεύεις αυτό το πιάτο. Είμαι καλή, θα γίνω καλή νοικοκυρά. Πιστεύω ότι θα γίνεις, έχεις καλές, έχεις διάθεση καταρχήν. Αλλά ξέρεις τι, να μαγειρεύεις πιο συχνά. Κοίτα, δεν μαγειρεύω συχνά, η αλήθεια είναι, αλλά μου λένε συνήθως εκείνοι που δοκιμάζουν τα πετυχαίνω. Τώρα πώς γίνεται αυτό? Το λέω σε όλους αυτό. Η μαγειρική ξεκουράζει, χαλαρώνει και σου αφήνει, σου αδειάζει το μυαλό και σου αφήνει χώρο για να μπουν νέες ιδέες. Πραγματικά, έχεις δίκιο. Σε ευχαριστώ πολύ. Πολλές επιτυχίες και σε σένα. Ευχαριστώ πολύ.